Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου του 2023. Ξεκινάμε το δελτίο μας με τα 11, με τα 10 θέματα. Νομίζω ότι έχει αρκετά σημαντικά θέματα και απόψε. Θα ξεκινήσουμε με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Δικαστηρίο της Τρίπολης στη Λιβύη. Εκεί, όπως είναι γνωστό, 5 δικηγόροι προσέφηγαν στο Διοικητικό Δικαστήριο της Τρίπολης και προσέβαλαν την συμφωνία που υπέγραψε, το τελευταίο μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση της Τρίπολης του Ντβέιμπα με την Τουρκία, με βάση το οποίο εκχωρείται στην ουσία ο πλούτος, ο ενεργειακός πλούτος της Λιβύης στην Τουρκία με όρους απειγιοκρατικούς. Δηλαδή η Τουρκία με αυτό το μνημόνιο καθιστά ξανά νεοοθωμανική απικία, ξανά απικία, δηλαδή νεοοθωμανική απικία τη Λιβύη. Αυτό γίνεται. Οι 5 δικηγόροι λοιπόν, ως έχοντες ένομο συμφέρον, προσέφηγαν στο Διοικητικό Δικαστήριο. Είχαμε 2-3 αναβολές της δίκης, τελικά χθες έγινε η δίκη και το δικαστήριο αποφάσισε τα εξής. Σύμφωνα με το Libya Review, το Διοικητικό Δικαστήριο της Τρίπολης αποφάνθηκε υπέρ της αναστολής της διμερούς συμφωνίας για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων και του φυσικού αερίου που είχαν συνυπογράψει Τουρκία και Λιβύη στις 3 Οκτωβρίου του 2022. Λέει στην απόφαση, απαγορεύεται στην προσωρινή κυβέρνηση να υπογράφει με οποιονδήποτε τρόπο συμφωνίες υπό την κυριαρχία του κράτους της Λιβύης, επί της χερσαίας, θαλάσσιας και εναέριας επικράτειάς του, καθώς επίσης και συμφωνίες για την οριοθέτηση των συνόρων ή την εκμετάλλευση φυσικών στρατηγικών πόρων, εκτός και αν η συμφωνία αυτή έχει εγκριθεί από το Γενικό Εθνικό Κογκρέσο. Αυτή είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, το ειδησιογραφικό πρακτορείο, το δικαστήριο της Λιβύης ανέστειλε τη Δευτέρα την Συμφωνία Εξερεύνησης και Εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων και του φυσικού αερίου και επικαλέστηκε για αυτή του την είδηση κάποια δικαστική πηγή. Το εφετείο της Τρίπολης με τη σειρά του, το οποίο εξέδωσε την χθεσινή απόφαση, άφησε χώρο στην κυβέρνηση της Τρίπολης να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, τόνισε η πηγή στο Reuters, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σκεπτικό της απόφασης, σύμφωνα πάντα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο. Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση της Τρίπολης δεν έχει προβεί σε καμία δήλωση ή ανακοίνωση για το θέμα. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα που είναι και πάλι, έχει να κάνει με τη Λιβύη. Όπως είναι γνωστό, η Τουρκία και η Λιβύη έχουν καταθέσει επιστολή στον ΟΗΕ, κοινή επιστολή, με την οποία καταγγέλνουν στην ουσία την Ελλάδα ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, άκουσον. Η Τουρκία που είναι ο βασικός παραβάτης και η Λιβύη του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, της UNCLOS, κατηγορούν την Ελλάδα που σε κάθε περίπτωση είναι ο βασικός κορμός της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, η τήρηση του διεθνούς δικαίου και προκειμένου και του UNCLOS. Επίσης μας έκαναν και διάβημα η λιβική κυβέρνηση για τις έρευνες που κάνει η κοινοπραξία Exxon Mobil και ελληνική ενεργειακή στην περιοχή νοτίως της Πελοποννήσου και νοτίως και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν, αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία, έκανε ρηματική διακίνωση, στην ουσία απάντηση δια της διπλωματικής οδού σε αυτές τις δύο ενέργειες της Λιβύης και στο διάβημα που μας έκαναν για την Exxon Mobil αλλά και για την επιστολή στον ΟΗΕ. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι η Τρίπολη έχει προβεί σε διάβημα προς την Αθήνα υποστηρίζοντας ότι οι έρευνες του σκάφους Sanko Swift
παραβιάζουν κυριαρχικά δικαιώματα της Λιβύης, κάτι που αναφερόταν και στην κοινή επιστολή Τουρκίας-Λιβύης στον ΟΗΕ. Η Λιβύη πλέον κινείται, όπως και η Αλβανία, καθ' υπόδειξη της Τουρκίας. Ό,τι λέει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει και η Τρίπολη και τα Τύρανα. Εμείς λοιπόν, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ρηματική διακοίνωση και λέει ότι οι έρευνες που γίνονται στην περιοχή, για την οποία αναφέρεται και το διάβημα της Λιβύης, επιλέξει, λαμβάνουν χώρα σε περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Η Ελλάδα στο διάβημά της χαιρετίζει την αναφορά της λιβικής πλευράς στη Σύμβαση των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας, λέγοντας: «Τα δύο ανυπόστατα και παράνομα μνημόνια που υπέγραψε η Λιβύη με την Τουρκία παραβιάζουν κατάφορα θεμελιώδεις διατάξεις της UNCLOS, οι οποίες αντανακλούν και κανόνες του Διεθνούς Εθιμικού Δικαίου». Σημειώνεται ότι τα δύο αυτά μνημόνια, τα οποία έχει απορρίψει η Ελλάδα, επιλέξει, γράφεται στο διάβημα, αγνοούν και παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας επί της υφαλοκρηπίδας της, καθώς και τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία της επί της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Όσον αφορά την Τρίπολη, είπαμε, ήταν το προηγούμενο θέμα μας, έχουμε διάφορες, δεν είναι μόνο οι 5 δικηγόροι που προσέφηγαν στο δικαστήριο, έχουμε και άλλες φωνές που ζητούν να σταματήσει η εφαρμογή του τουρκολιβικού μνημονίου, κυρίως αυτό που υπογράφηκε το 2022, διότι είναι απεικιοκρατικού χαρακτήρα. Τώρα, να πούμε ότι η επιχειρηματολογία των 5 δικηγόρων είναι ακριβώς η ίδια με την επιχειρηματολογία της Ελλάδας. Την απόφαση του δικαστηρίου την είπαμε πριν από λίγο. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο ερωτηματικό, θα λέγαμε. Αυτή η απόφαση του δικαστηρίου είναι δεσμευτική για την κυβέρνηση ΔΕΠΕΙΒΑ και μπορεί στην πράξη να αλλάξει τα πράγματα? Θα γίνει αποδεκτή από τη λιβική κυβέρνηση του ΔΕΠΕΙΒΑ ή και από την Τουρκία? Αυτό είναι ένα ερώτημα, διότι είναι γνωστό ότι στην Τρίπολη δεν λειτουργεί το κράτος δικαίου, δεν λειτουργούν οι θεσμοί και δεν είναι γνωστό κατά πόσον η κυβέρνηση θα αποδεχτεί τη συγκεκριμένη απόφαση του δικαστηρίου, γι' αυτό άλλωστε δεν έχουμε και κάποια ανακοίνωση μέχρι τώρα. Να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες κινήσεις που γίνονται στη Λιβύη. Ο Υπουργός Ενέργειας της Λιβύης επισκέφθηκε, πιθανότατα μετά από πρόσκληση των ΗΠΑ, επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Ενέργειας λοιπόν, ο κύριος Μοχάμετ Αούν, δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα, αφού επέστρεψε από την Ουάσιγκτον όπου είχε μεταβεί, δήλωσε ότι υπάρχουν δυνατότητες εξέβρεσης φιλικών λύσεων μεταξύ της Λιβύης και άλλων χωρών όπως η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κύπρος για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, χωρίς να αποκλείει την προοπτική παραπομπής αυτού του ζητήματος στη Χάγη. Αυτό λοιπόν, το γεγονός ότι αυτή τη δήλωση ο κύριος Αούν την έκανε κατά την επιστροφή του από την Ουάσιγκτον, όπου είχε επαφές και με κυβερνητικούς αξιωματούχους αλλά και με πετρελαϊκές εταιρείες, μας δίνει τη δυνατότητα, το δικαίωμα να πούμε ότι συζητήθηκε για το θέμα της διαφοράς, δηλαδή υπάρχει μια διαφορά, να οριοθετήσει η Ελλάδα με την Λιβύη. Άρα η αναφορά του Υπουργού Ενέργειας στην Αλ Τζαζίρα ότι η Λιβύη θέλει να βρεθεί φιλική λύση με Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο και ακόμα και να παραπενθεί το ζήτημα στη Χάγη, θεωρώ ότι αυτό είναι προϊόν διαβούλευσης που προηγήθηκε και μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της αμερικάνικης, συζητήθηκε με ενδιάμεσο την Αμερικάνικη και με την Αμερική και με την Λιβύη και έτσι είχαμε και αυτήν τη δήλωση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια θετική, καταρχάς μια θετική εξέλιξη. Απλά να πω ότι τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο για αυτές τις χώρες, είναι καταστραμμένη χώρα η Λιβύη. Να σκεφτείτε ότι για το 2022 το Ιράκ εισέπραξε από εξαγωγές πετρελαίου
115 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ένα ποσό το οποίο ξεπερνά το μέγεθος, είτε το πληθυσμιακό είτε και το οικονομικό μέγεθος του Ιράκ, και μιλάμε για ένα, τα 115-120 δισεκατομμύρια δολάρια ενδιαφέρουν ακόμα και πολύ μεγαλύτερες οικονομίες όπως αυτές των ΗΠΑ. Τι θέλω να πω, ότι η Λιβύη έχει και αυτή τεράστιες δυνατότητες, θέλει να επανενώσει, εννοώ οι σόφρονες άνθρωποι στη Λιβύη θέλουν να επανενωθεί η χώρα τους, να κάνουν εξαγωγές πετρελαίου, να βρεθούν και νέα κοιτάσματα φυσικού αερίου, για να επωφεληθούν και οι πολίτες και όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Άρα αυτός είναι ο δρόμος, και όχι ο δρόμος να μετατρέψεις τη χώρα σου σε νεοοθωμανική αποικία του Ερντογάν και της Άγκυρας. Αυτός είναι ο δρόμος. Ελπίζουμε λοιπόν οι λογικοί άνθρωποι στη Λιβύη να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο της ειρήνης και της συνεννόησης με τις γειτονικές χώρες, και όχι να μας καναφέρουν τον νεοοθωμανισμό. Θα δούμε στη συνέχεια μέσα στην πόρτα μας. Αυτό ήταν λοιπόν και το δεύτερο θέμα. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με το... Η Τουρκία, ξέρετε, έκανε επιθεώρηση προχθές ο Υπουργός Άμυνας στο πρώτο υποβρύχιο, το οποίο ακόμα δεν είναι επιχειρησιακά έτοιμο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν τα σχέδιά τους. Όπως επίσης και το Ανατολού, σταδιακά θα αρχίσουν να το χρησιμοποιούν, θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο και αυτό. Το Ανατολού είναι ένα αεροπλανοφόρο το οποίο κατασκεύασαν οι Ισπανοί και είχε προγραμματίσει η Τουρκία, είχε σχεδιάσει σε αυτό να αποπροσγειώνονται και να σταθμεύουν αεροσκάφη κάθε της προσγείωσης F-35. Από τότε που η Τουρκία δεν τα πήρε, κάνει μια αναπροσαρμογή στην επιχειρησιακή του χρήση, θα φιλοξενεί ελικόπτερα και μη επανδρομένα αεροσκάφη, είτε παρατήρησης ή εξοπλισμένα. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα, η απόκτηση αυτού του αεροπλανοφόρου, τώρα ελικοπτεροφόρου και ενός σκάφους που θα φέρει, θα σταθμεύουν σε αυτό μη επανδρομένα αεροσκάφη. Το ζήτημα είναι ποιος θα είναι η επιχειρησιακή χρήση αυτού του πλοίου. Υπάρχουν απόψεις, μάλιστα αυτές οι απόψεις ακούγονται και στο δημόσιο λόγο από σχολιαστές, οι οποίοι σχολιαστές είναι σε ευθεία γραμμή με το Υπουργείο Άμυνας, το ΓΕΘΑ, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το Επιτελείο του Ναυτικού της Τουρκίας, και λένε ότι είναι πολύ επικίνδυνο να δρά το Ανατολού στο Αιγαίο λόγω της εγκύτητας των ελληνικών νησιών και των ελληνικών οπλικών συστημάτων με τα λιμάνια εξόδου αυτού του πολεμικού πλοίου στο Αιγαίο, και είπε ότι καλό θα είναι σε περίπτωση που η Ελλάδα αποπειραθεί να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στην περιοχή εκτός Αιγαίου, διότι η ιδέα ήταν να, πέρα από την νοτίως της Κρήτης, να επεκταθεί και στην Κάσο, στην Κάρπαθο, στα νησιά Κάσος, Κάρπαθος, Ρόδο και Καστελόριζο, να γίνουν 12 μίλια, τα οποία δεν παρεμποδίζουν υποτίθεται την ναυσιπλοεία και δεν είναι Αιγαίο, όπου η Τουρκία έχει πει κάζους μπέλη. Κάτι με το οποίο δεν συμφωνούμε, απλά δεν συμφωνεί ο ομιλών εννοώ, απλά αναφέρω ποιο ήταν το σκεπτικό και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Εκεί λοιπόν οι Τούρκοι λένε το Ανατολού να πάει και να σταθμεύσει μεταξύ Κρήτης και Ρόδου και να δώσει το μήνυμα ότι η Τουρκία από εκεί θα αντιδράσει. Κατά την άποψή μου, η Τουρκία έχει αποκτήσει αυτό το αεροπλανοφόρο για τον εξής λόγο: να το τοποθετεί στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου, στο κέντρο του Αιγαίου, όχι για τον καιρό του πολέμου, για τον καιρό της ειρήνης. Και από εκεί, εάν είχε αεροσκάφη, να αποπροσγειώνονται αεροσκάφη για να σπάσει με αυτόν τον τρόπο η ενότητα του Αιγαίου. Δηλαδή, η Τουρκία με το Ανατολού ήθελε και θέλει να αποκτήσει ένα νησί στην καρδιά του Αιγαίου. Να το χρησιμοποιήσει δηλαδή σαν νησί με διάδρομο από προσγειώσεων,
προσγείωσης δηλαδή, και από εκεί να σηκώνονται τα αεροπλάνα, να πηγαίνουν να κάνουν περιπολίες στο Αιγαίο, να πηγαίνουν στην Ανατολία και να επιστρέφουν εκεί. Αυτός ήταν ο στόχος της Τουρκίας, να σπάσουν την ενότητα του Αιγαίου. Όχι κυρίως επιχειρησιακός εν καιρό πολέμου. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το πλοίο αυτό είναι πρώτος στόχος, εύκολος στόχος και για τα βλήματα που διαθέτει, τα εδάφους, τα αντιπλοϊκά βλήματα που διαθέτει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, και αναφέρομαι στα εξωσέτ, στους πυράβλους γαλλικής κατασκευής εξωσέτ, αλλά και σε μια σειρά από αντιπλοϊκά βλήματα που φέρουν πλέον τα νέα αεροσκάφη που αποκτά η Ελλάδα, είτε τα Ραφάλ είτε τα Βάιπερ, τα οποία θα μπορούσαν, είτε και οι Μπελαρά έχουν και αυτές εξελιγμένα αντιπλοϊκά πυραυλικά συστήματα. Θεωρώ, δεδομένης της γεωγραφίας του Αιγαίου, ότι το πλοίο αυτό είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει κάτω από τις συνθήκες που περιέγραψε. Γι' αυτό επίσης έκανα και μια αναφορά. Ο ίδιος ο ΑΚΑΡ, μιλώντας στους διοικητές των υποβρύχιων, τους είπε θα έχετε να αναλάβετε κρίσιμες αποστολές στο επόμενο διάστημα, εννοώντας νοτίως της Κρήτης. Αυτό ας το λάβουν υπόψη τους οι Έλληνες επιτελείς. Αυτά είχα να πω για το Ανατολού, είναι σκέψεις, ίσως και πληροφορίες, για ποιο λόγο το κατασκεύασαν οι Τούρκοι και τι ήθελαν να πετύχουν. Αυτά λοιπόν σε σχέση και με την και με το Ανατολού, και να μην κάνουμε προπαγάνδα στον ίδιο τον εαυτό μας. Να πάμε τώρα στα τεκτενόμενα στην Ουκρανία. Θεωρώ ότι υπάρχουν σχετικά σημαντικές εξελίξεις. Τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, 12 και 10 αν δεν κάνω λάθος, ο διοικητής της δύναμης Βάγνερ δήλωσε ότι το Σολεντάρ, η πόλη Σολεντάρ, που βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μπαχμούτ, ότι πλέον είναι υπό τον έλεγχο των δυνάμεων της Βάγνερ, των Ρώσων δηλαδή. Ναι, είχαμε αρκετούς πανηγυρισμούς για το θέμα και θεωρώ ότι μετά από αυτούς τους πανηγυρισμούς είχαμε μια διάψευση από την ουκρανική πλευρά, λέγοντας ότι υπάρχουν ακόμα στρατιωτικές δυνάμεις μέσα στο Σολεντάρ και ότι αυτές οι δυνάμεις συνεχίζουν να αμήνονται και να ελέγχουν ένα μέρος της πόλης. Έψαξα το ζήτημα και είδα, έβγαλαν και κάποιες φωτογραφίες η ουκρανική πλευρά, υπήρχε μια ομάδα στρατιωτών σε έναν υπόγειο, σε ένα χώρο υπόγειο, έψαξα και είδα ότι υπάρχουν στοές, αλλά το ρηχεί, αλλά και στοές κάτω από το Σολεντάρ, μήκους 100 χιλιόμετρων, όπου κινούνταν φορτηγά τα μεγάλα, τα καμάζ, πώς τα λένε τα παλιά τα σοβιετικά, ακόμα και τεθωρακισμένα μπορούν να κινηθούν μέσα, και λέγεται ότι εκεί μέσα, σε αυτούς τους υπόγειους διαδρόμους, αυτή την υπόγεια πόλη στην ουσία, έχουν μείνει ακόμα Ουκρανοί στρατιώτες. Απ' την άλλη πλευρά οι Ρώσοι λένε ότι έχουν εγκαταλείψει και στρατιώτες και εχμαλώτους, διότι αρνήθηκαν να εκενώσουν την πόλη για να μην πέσει στα χέρια των Ρώσων, και τελικώς περικυκλώθηκαν και έμειναν εκεί, εχμαλωτίστηκαν στην ουσία οι Ουκρανοί. Ακόμα όμως δεν είναι υπό τον πλήρη έλεγχο των Ουκρανών. Τώρα, επειδή έχω διαβάσει τι συμβαίνει και στο Μπαχμούτ, διάβασα και δυτικούς που λένε ότι το ίδιο δίκτυο υπόγειων σειράγγων και δρόμων έχει και το Μπαχμούτ. Τεράστιο. Και ακόμα και σε περίπτωση που περικυκλωθεί, θα είναι δύσκολο για τις ρωσικές δυνάμεις να εκαθαρίσουν αυτούς τους υπόγειους σύραγγες και τους διαδρόμους. Τώρα, λέγεται λοιπόν από δυτικούς, επαναλαμβάνω, στρατιωτικούς αναλυτές, ότι εάν δεν αλλάξει κάτι στο μέτωπο, μέχρι τέλος Ιανουαρίου οι Ρώσοι θα έχουν κατορθώσει να ελέγξουν, να θέσουν υπό τον έλεγχό τους και το Μπαχμούτ.
γιατί υπάρχει και μια πόλη νοτίως, είναι η Κωνσταντινόφκα, και αν γίνει αυτό, πάντα είδα και κάποια σχέδια στους χάρτες που διέρευσαν στο διαδίκτυο, ο επόμενος στόχος θα είναι το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ, όπως είπαμε, και εάν γίνει αυτό, τότε θα έχει απελευθερωθεί ένα μεγάλο, με βάση τη λογική των Ρώσων, ένα μεγάλο μέρος των εδαφών του Λουγκάνσκ και μέρος του Ντονιέτσκ. Και μάλιστα αναφέρεται ότι υπάρχει αυτός ο άξονας, ο δικός και σιδηροδρομικός, φτάνει μέχρι την Αυδίβκα, είναι κατά την άποψή μου η πιο κρίσιμη πόλη σε όλα τα μέτωπα της Ανατολικής Ουκρανίας, γιατί η Αυδίβκα είναι μια πόλη πολύ καλά οχυρωμένη, δίπλα στον Ντονιέτσκ. Από εκεί το Ντονιέτσκ δέχεται πυρά από το 2014 και μέχρι σήμερα. Και πιστεύω ότι εάν αυτό τελικώς το πετύχουν οι Ρώσοι, είναι μια νίκη που την είχε ανάγκη και ο ρωσικός στρατός, κυρίως ο Πούτιν, για να οχυρωθεί πίσω από αυτήν και μετά να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή τέλος πάντων να υποχρεώσει το Ισραήλ να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να βρεθεί μια ειρηνική λύση. Να δούμε τι είπε για το θέμα ο Σταυρίδης. Ο James Σταυρίδης, ο οποίος είναι, όπως ξέρετε, ναύαρχος εν αποστρατεία, στρατιωτικός ηγέτης του ΝΑΤΟ, πρώην στρατιωτικός ηγέτης του ΝΑΤΟ, διετέλεσε και, αν δεν κάνω λάθος, όχι απλά καθηγητής, αλλά και πρίτανης στο ΤΑΦΤΣ, σε μια πολύ σημαντική σχολή πολιτικής επιστήμης και στρατηγικής στη Βοστόνη. Λέει λοιπόν, η αεροπορία έχει καταλυτικό ρόλο στην Ουκρανία και εκεί υπερτερεί η Ρωσία. Είναι μια άποψη που την ακούω για πρώτη φορά. Γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι υπερτερεί στην αεροπορία η Ρωσία, αλλά πάντα ακούγαμε διάφορες αναλυτές να μιλούν, εντάξει, αφού η Ρωσία έχει εξελιγμένα αεροσκάφη, γιατί δεν τα χρησιμοποιεί σε αυτόν τον πόλεμο? Δηλαδή, η χρησιμοποίησή τους δεν ήταν αυτή που περίμεναν, επαναλαμβάνω, διάφοροι αναλυτές που είναι από κοντά και παρακολουθούν τα πράγματα. Εδώ λοιπόν δίνει μια άλλη διάσταση ο Σταυρίδης. Όταν τα βάλω όλα μαζί, οι Ουκρανοί κερδίζουν τον πόλεμο στο έδαφος, αλλά οι Ρώσοι κερδίζουν στους ουρανούς, είπε ο James Σταυρίδης. Ρωσική υπεροχή στους εθέρες παραδέχεται ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης του ΝΑΤΟ και του πολεμικού ναυτικού, τον είπα, James Σταυρίδης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στη ραδιοφωνική εκπομπή, για την Ουκρανία, ο Σταυρίδης, ο οποίος είναι πολύ γραφότατος, έχει εκφράσει την άποψή του και για την Τουρκία, για πολλά θέματα, παραδέχθηκε ότι η παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ Ουκρανών υπερασπιστών και Ρώσων εισβολέων θα συνεχιστεί τουλάχιστον καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Και ενώ έχουν γίνει πολλά για την επιτυχία της Ουκρανίας στους τελευταίους μήνες, προειδοποίησε ότι η Ρωσία διατηρεί ένα πλεονέκτημα στον αέρα, αν και η χερσαία υπεροχή των αμυνωμένων αποτελεί παράγοντα εξισορρόπησης των αμυνωμένων Ουκρανών. Όταν τα βάλω όλα μαζί, οι Ουκρανοί κερδίζουν τον πόλεμο στο έδαφος, αλλά οι Ρώσοι κερδίζουν στους ουρανούς. Αυτό το πλεονέκτημα, όπως επεσήμανε ο James Σταυρίδης, δεν είναι απίθανο να έχει καταλυτικό ρόλο μέχρι το τέλος του χειμώνα. Προσέξτε, καταλυτικό ρόλο η αεροπορία η ρωσική, η υπεροχή στον αέρα των Ρώσων μέχρι το τέλος του χειμώνα. Τόνισε επίσης την ανάγκη και τα δύο έθνη να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης, με την κόπωση των ρωσικών δυνάμεων να βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς, είπε ο Σταυρίδης, η πρώτη ευκαιρία που μπορούμε να φτάσουμε σε μια διαπραγμάτευση θα είναι μετά το χειμώνα. Οι Ρώσοι θα εξαντληθούν, χάνοντας πολλούς άνδρες και πολύ εξοπλισμό. Ας πιέσουμε όλοι για μια διαπραγμάτευση κάποια στιγμή στα μέσα του 2023. Από την πλευρά της Ουκρανίας, οι πιέσεις από τη Δύση, προκειμένου να αποφευθούν περαιτέρω κόστη, πρόκειται να αυξηθούν. Επειδή δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά ο James Σταυρίδης,
θα έλεγα ότι είναι μια πραγματικά πολύ ισορροπημένη προσέγγιση από πλευράς του. Αυτό έχω να πω και να πάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι τι είπαν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται τώρα. Και είμαστε στην ημέρα που πέφτει το, όπως είπαμε, το Σολιντάρ, ή τέλος πάντων η πόλη σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι υπό τον έλεγχο των δυνάμεων της Ρωσίας και της Βάγνερ, με κάποιους εστίες αντίσταση να συνεχίζουν να υπάρχουν τουλάχιστον μέσα στις σύραγγες. Ο Ζελένσκι λοιπόν δηλώνει και λέει: «Κρίσιμη είναι η κατάσταση, χρειαζόμαστε επειγόντως προηγμένα οπλικά συστήματα. Η Ρωσία συγκεντρώνει δυνάμεις προκειμένου να κλιμακώσει τις επιθέσεις της», υποστήριξε ο Ουκρανός πρόεδρος. Αυτό λοιπόν ο Ζελένσκι ζήτησε την περαιτέρω ενίσχυση του Ουκρανικού στρατού με προηγμένα οπλικά συστήματα, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία συγκεντρώνει δυνάμεις προκειμένου να ξεκινήσει νέες επιθέσεις. Είπε επακριβώς, επιλέξει: «Ο ελεύθερος κόσμος έχει ό,τι είναι απαραίτητο για να σταματήσει τη ρωσική επιθετικότητα και να επιφέρει μια ιστορική ήττα για το κράτος τρομοκράτη», εννοώντας τη Ρωσία. Αυτά λοιπόν είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως αναστέλει την Ουκρανική ηθαγένεια 4 φιλορώσων πολιτικών, μεταξύ αυτών του Βίκτορ Μετβεντζούκ, ο οποίος κατηγορείται από το Κίεβο για εσχάτη προδοσία. Ύστερα από εχμαλωσία περίπου 5 μηνών, ο Μετβεντζούκ παραδόθηκε στη Ρωσία στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας στα τέλη Σεπτεμβρίου. Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο Κουλέμπα, ζήτησε από την Γερμανία να στείλουν όπλα, άρματα Λέοπαρτ. Είπε: «Όσο περισσότερο καθυστερεί μια τέτοια απόφαση, τόσο περισσότερα θύματα, τόσο περισσότεροι θάνατοι αμάχων θα υπάρξουν», απευθυνόμενος στην κυρία Μπέρμπο. «Άμαχοι θα σκοτώνονται, όσο η Γερμανία δεν μας παραδίδει άρματα μάχης», υποστήριξε τις 10 Ιανουαρίου του 2023 ο επικεφαλής της Ουκρανικής Διπλωματίας Δμήτρο Κουλέμπα, ενώ το Βερολίνο δεν έχει ακόμα ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα του Κιέβου για να παραχωρήσει γερμανικής κατασκευής άρματα μάχης Λέοπαρντ. «Όσο περισσότερο καθυστερεί μια τέτοια απόφαση, τόσο περισσότερα θύματα, τόσο περισσότεροι θάνατοι αμάχων θα υπάρξουν», είπε ο Κουλέμπα μετά την ευνηδιαστική επίσκεψη της Γερμανίδας ομολόγου του Αναλένα Μπάρμποκ στο Χάρκοβο. Να σημειώσουμε εδώ ότι όταν επισκέφτηκε το Χάρκοβο η Μπάρμποκ, αμέσως μετά ακολούθησαν ρωσικοί βομβαρδισμοί στην πόλη, που αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία έδειξε την αντίδρασή της, την αντίθεσή της στην επίσκεψη της Γερμανίδας επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, την κυρία Μπέρμποκ, στο Χάρκοβο. Να δούμε τώρα τι λέει ο Πούτιν για την κατάσταση. Είπαμε τι λέει η Ουκρανική πλευρά, να πούμε τι λέει η Ρωσική πλευρά. «Θα ενισχύσουμε την άμυνά μας, θα λύσουμε όλα τα προβλήματα του Ρωσικού στρατού. Κατά τόπους είναι δύσκολη η κατάσταση στις 4 νέες επαρχίες», είπε ο Ρώσος πρόεδρος, εννοώντας στον Ντονέτσκ, το Λουγκάνσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα. «Για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Ρωσίας, αλλά και για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Ρωσικός στρατός στο πλαίσιο της λεγόμενης ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία», δεσμεύθηκε ο Πούτιν, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η κατάσταση στις 4 νέες επαρχίες που προσαρτήθηκαν το Σεπτέμβρη στη Ρωσία είναι κατά τόπους δύσκολη. «Θα ήθελα να τονίσω», είναι λόγια του Πούτιν, «θα ήθελα να τονίσω ότι εγγυόμαστε αξιόπιστα την ασφάλεια και τα συμφέροντα της χώρας, ότι θα αυξήσουμε την αμυντική μας ικανότητα και ότι σίγουρα θα λύσουμε όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων, των μονάδων που συμμετέχουν στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση». Άρα παραδέχεται ότι υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται με τον εξοπλισμό αλλά και με την εκπαίδευση των μονάδων. Επίσης ο Πούτιν τόνισε ότι η εφαρμογή μεγάλης κλίμακας
κοινωνικο-οικονομικών προγραμμάτων και σχεδίων που στοχεύουν στη βελτίωση της ευημερίας των ανθρώπων, στην απελευθέρωση του τεράστιου δυναμικού της Ρωσίας, στην επέκταση των διεθνών σχέσεων θα συνεχιστεί. Είπε λοιπόν, μεταξύ άλλων, ότι θα γίνουν και πολλά έργα στις νέες επαρχίες που απέκτησε η Ρωσία μετά τον πόλεμο και ότι αυτά τα έργα θα βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής στις 4 νέες επαρχίες της Ρωσίας. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι πάλι ποιος άλλος, ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν, μιλώντας σήμερα, άφησε πάλι εχμές εναντίον της Σουηδίας και εναντίον της Ελλάδας. Την Ελλάδα την κατηγόρησε για την μεταναστευτική της πολιτική, ότι η Ελλάδα πνίγει μετανάστες στο Αιγαίο, την δε Σουηδία επειδή υποστηρίζει την τρομοκρατία σε εισαγωγικά. Νέα κατά μέτωπο επίθεση κατά της Δύσης εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, αφήνοντας εχμές κατά της Σουηδίας που αρνείται να εκδώσει στην Τουρκία τρομοκράτες σε εισαγωγικά, αλλά και κατά της Ελλάδας που έχει λάβει μέτρα για την αποτροπή μιας νέας μεταναστευτικής κρίσης. Είπε επιλέξει ο Τούρκος πρόεδρος. Χώρες με τις οποίες είμαστε μαζί στο ΝΑΤΟ ή υπό την ομπρέλα του ΟΗΕ έχουν γίνει καταφύγια για φυγάδες που διαφεύγουν από την τουρκική δικαιοσύνη. Και είπε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να λάβουν μέτρα κατά των υποστηρικτών της τρομοκρατίας, διαφορετικά η τρομοκρατία θα εξαπλωθεί σαν καρκίνος. Θα δείτε στη συνέχεια, θα κάνουμε αναφορά, χωρίς ντροπή, ο πρόεδρος μιας χώρας που αυτή τη στιγμή με αντικειμενικούς όρους είναι αυτή η χώρα ο μεγαλύτερος υποστηρικτής τρομοκρατίας στον πλανήτη, υποστηρίζοντας το Ισλαμικό κράτος, την Αλ-Κάιντα, την Χαμάς και άλλες ισλαμικές, η Χαμάς δεν είναι αναγνωρισμένη ως τρομοκρατική οργάνωση, όμως υπάρχουν πολλές απόψεις που την θεωρούν ως μια οργάνωση που επιλέγει τη στρατιωτική βία, τέλος πάντων. Αλλά και άλλες ισλαμικές τρομοκρατικές οργανώσεις που είναι στη Συρία. Ο βασικός υποστηρικτής όλων αυτών είναι η Τουρκία και αυτή έχει το θράσος να κατηγορεί χώρες της Δύσης που δέχονται τα θύματα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κάνει το καθεστώς Ερντογάν. Είναι αντιφρονούντες, άνθρωποι που βασανίστηκαν, άνθρωποι που φυλακίστηκαν, και κατηγορεί τις χώρες που τους δέχονται και τους παρέχουν άσυλο ότι υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Στο στόχαστρο λοιπόν της Ελλάδας βρέθηκε και η Ελλάδα, πάλι αντιστρέφοντας την πραγματικότητα. Χωρίς να την κατονομάσει, λέει, δεν έχουν ληφθεί μέτρα για τις χώρες που αφήνουν τους πρόσφυγες να πεθαίνουν στο Αιγαίο. Ποιος είναι αυτός? Η Ελλάδα. Ή ακόμη και τους σκοτώνουν σκόπιμα. Ακούστε, μπορείτε να κάνετε έρευνα στο διαδίκτυο και να δείτε ότι η Τουρκία έχει σκοτώσει δεκάδες Σύριους νέους που προσπαθούν να περάσουν από τη Συρία στην Τουρκία, Αφγανούς που προσπαθούν να περάσουν από το Ιράν στην Τουρκία. Έχει κάνει τείχος 750 χιλιόμετρων κατά μήκος των τουρκοσυριακών συνόρων και περίπου 400 χιλιόμετρων στα σύνορα με το Ιράν για να σταματήσει τις μεταναστευτικές ροές, και κατηγορεί την Ελλάδα επειδή παίρνει μέτρα να σταματήσει τις μεταναστευτικές ροές που τις ενορχιστρώνει το κράτος του Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας. Με στόχο, δεν έχει να κάνει με ανθρωπιστική πολιτική, έχει συγκεκριμένο στόχο ο Ερντογάν να στέλνει φιλικούς προς την Τουρκία πληθυσμούς είτε στην Ελλάδα είτε και στην Ευρώπη. Και επειδή η Ελλάδα παίρνει μέτρα και έκανε έναν φράκτη και προσπαθεί να προστατέψει τα σύνορά της, την κατηγορεί και τι λέει? Αφήνει τους πρόσφυγες να πεθάνουν στο Αιγαίο που τους στέλνει η Τουρκία, το τουρκικό κράτος, και τους σκοτώνουν σκόπιμα. Τα είδε η ντροπή και ντράπηκε αυτά. Τι άλλο να πω? Πάντως εδώ έχουμε μια θετική εξέλιξη. Είπαμε ότι τα κακά κακά και τα καλά καλά. Όταν λοιπόν γίνονται ενέργειες
που βλάπτουν τα εθνικά μας συμφέροντα, οφείλουμε να τις ασκούμε κριτική. Εδώ λοιπόν ο κύριος Δένδιας έκανε πραγματικά κάτι που έπρεπε να το έχουμε κάνει χρόνια τώρα. Λοιπόν, σήμερα 11 Ιανουαρίου του 2023 ο κύριος Δένδιας, υπουργός εξωτερικών, έστειλε επιστολή στον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή στον υπουργό εξωτερικών της Ευρώπης, αν ήμασταν Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, τον Ζοζέπ Μπορέλ, με αφορμή το επεισόδιο που έγινε στο Φαρμακονήσι. Εκεί, για όσους δεν γνωρίζουν, το τουρκικό κράτος έδωσε εντολή σε τρεις ψαράδες με τρεις βάρκες αλλιευτικά να μπουν και να παραβιάσουν τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας στο Φαρμακονήσι, και αυτή η παρουσία τους εκεί ήταν υπό την προστασία της τουρκικής ακτοφυλακής. Δηλαδή, σαν να μας έλεγε το τουρκικό κράτος, παραβιάζω με τους αλλιείς και τους προστατεύω εγώ. Ο Δένδιας λοιπόν αυτό το θέμα, το πολύ σημαντικό θέμα, με έναν έξυπνο τρόπο ομολογουμένος, το έθεσε υπόψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι ζήτησε? Την ανάγκη επιβολής κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία σε περίπτωση που συνεχίσει τις ίδιες πρακτικές, με φόντο το πρόσφατο περιστατικό παρενόχλησης σκάφους του λιμενικού σώματος από το τουρκικό σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής, αλλά και την επιθετική ρητορική Τούρκων αξιωματούχων που σχεδόν σε καθημερινή βάση εκτοξεύουν απειλές κατά της Ελλάδας, ζητά ο Νίκος Δένδιας με επιστολή του από τον Μπορέλ. Την επιστολή, αναφορικά με την πρόσφατη παράνομη δραστηριότητα τουρκικών αλλιευτικών στο Φαρμακονήσι, την απέστειλε χθες, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, την οποία την κοινοποιεί επίσης στον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, και στον επίτροπο για το περιβάλλον, τους ωκεανούς και την αλληλεία, Βιργίνιους Σινκεβίτσιους. Στην επιστολή του ο Δένδιας κάνει αναφορά στο επεισόδιο που έλαβε χώρα τις 5 Ιανουαρίου, κατά το οποίο, ό,τι αναφέρεται στην επιστολή, κατά το οποίο περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, ενώ εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία προς αναγνώριση τριών αλλιευτικών σκαφών τουρκικών που αλλίευαν στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά του Φαρμακονησίου, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, δέχθηκε παρενόχληση από τουρκική ακτεωρό. Η εν λόγω επαναλαμβανόμενη τουρκική πρακτική δημιουργεί επικίνδυνο περιβάλλον ασφαλείας και αυξάνει πιθανότητα ατυχήματος, το οποίο θα μπορούσε να εργαλειοποιηθεί από την Άγκυρα προκειμένου να κλιμακωθεί η ένταση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, λένε οι διπλωματικές πηγές. Ακόμη στην επιστολή επισημαίνεται ότι, εισαγωγικά, η αποφυγή συνεργασίας και η συχνά επιθετική στάση από πλευράς Τούρκων αλλιέων τους δασκαλεύουν και τους είπαν: δεν θα δέχεστε καμία παρατήρηση από ελληνικό σκάφος της ακτοφυλακής, του λιμενικού, δεν θα πειθαρχείτε, θα ψαρεύετε όπου θέλετε εσείς. Λέει λοιπόν, η αποφυγή συνεργασίας και η συχνά επιθετική στάση από πλευράς Τούρκων αλλιέων, όχι μόνο εναντίον σκαφών του λιμενικού σώματος, αλλά και εναντίον ελληνικών αλλιευτικών σκαφών, στάση που στρέφεται κατά των νόμιμων αλλιευτικών δραστηριοτήτων Ελλήνων αλλιέων. Είναι εύκολα αντιληπτό, σημειώνει ο Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Δένδιας, ποιες θα είναι οι συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και για τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στη συνέχεια, εδώ είναι το ζουμί, αναφέρεται στην επιθετική ρητορική Τούρκων αξιωματούχων, οι οποίοι σχεδόν σε καθημερινή βάση εκτοξεύουν απρόκλητα απειλές κατά της Ελλάδας, που σε συνδυασμό με τα περιστατικά αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, είναι πασιφανές ότι η Τουρκία με την παράνομη λαθρέα και άναρχη αλληλεία προσθέτει ένα ακόμα μέσο για την υλοποίηση της αναθεωρητικής της πολιτικής και την αμφισβήτηση του status quo της περιοχής. Και τι ζητάει ο Δένδιας, εδώ είναι το ζουμί. Λέει, με αφορμή και το εν λόγω επεισόδιο, ο Υπουργός Εξωτερικών τονίζει την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον η Τουρκία συνεχίσει την ανατέρω πρακτική, να λάβει μέτρα τα οποία θα επιβάλλουν οικονομικό κόστος στην Τουρκία, και ζητάει την εφαρμογή του κανονισμού 1005 του 2008 για την καταπολέμηση της παράνομης λαθρέας και άναρχης αλλιείας, ο οποίος προβλέπει ότι αν δεν συμμορφώνεται μια τρίτη χώρα, χαρακτηρίζεται ως μη συνεργαζόμενη και μπορούν να απογορευτούν τα προϊόντα αλλιείας στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, αυτό
Ξέρετε, τι κάνει η Τουρκία? Αλλιεύει παρανόμως στις ελληνικές θάλασσες, μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, και έρχεται και πουλάει αυτά τα ψάρια που έκλεψαν Τούρκοι αλλιείς από τις ελληνικές θάλασσες, τα πουλάει στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι είναι εύστοχη η ενέργεια του κυρίου Δένδια. Αυτά οι Τούρκοι δεν τα θέλουν, τρελαίνονται. Όταν η Ελλάδα διεθνοποιεί τα προβλήματα που προκαλεί η Τουρκία στις θάλασσες, στον αέρα, όταν τα διεθνοποιεί και όταν αποκαλύπτει το πραγματικό της πρόσωπο, η Τουρκία τρελαίνεται. Γι' αυτό μας λένε, δεν θα βάζετε τρίτους, ελάτε να τα βρίσκουμε μόνοι μας. Τι μόνοι μας δηλαδή? Ελάτε να σας επιβάλλω εγώ αυτό που θέλω. Λοιπόν, αυτό ήταν και το θέμα με τον κύριο Δένδια. Είπαμε ότι ήταν σωστό. Να πάμε τώρα στην επίσκεψη του κυρίου... Ναι. Να πάμε στην επίσκεψη του κυρίου Τσαβούσογλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θεωρείται εξαιρετικής σημασίας. Γιατί? Γιατί η Τουρκία θα επιχειρήσει, και δεν είναι άσχετη και η συνάντηση που έγινε του κυρίου Καλίν με την κυρία Μπούρα, την διπλωματική σύμβουλο του Έλληνα Πρωθυπουργού, υπό την εποπτεία της Γερμανίας, δεν είναι άσχετη με το ταξίδι του Τσαβούσογλου. Ο Τσαβούσογλου λοιπόν πηγαίνει στις ΗΠΑ για να, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να πουλήσει χάντρες στους Αμερικανούς. Να πάνε τους ξεγελάσει δηλαδή άλλη μια φορά. Δηλαδή ενώ κάνει όλα αυτά που λέμε και πόσα δεν λέμε και με τη Ρωσία και με τους Ισλαμιστές τρομοκράτες, θα πάει στις ΗΠΑ και θα προσπαθήσει να πείσει τον Μπλίνκεν και όποιους άλλους δει ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε, εγώ είμαι πιστός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, ο Σινάν Τσιντί είναι ένας τουρκικής καταγωγής, γεννήθηκε στην Τουρκία, συνεργάτης στο Ίδρυμα για την Άμυνα των Δημοκρατιών, όπου εργάζεται στο πρόγραμμα για την Τουρκία και στο Κέντρο Στρατιωτικής και Πολιτικής Ισχύωσης. Είναι επίσης αναπληρωτής καθηγητής σπουδών ασφάλειας στο Command and Staff College Marine Corps University και στο School of Foreign Service στο Πανεπιστήμιο του Georgetown. Τούρκος λοιπόν, έχω δει διάφορα πριν πούμε αυτά που θα πούμε τώρα, τι έχει πει, προσπαθεί να πείσει την Τουρκία ότι δεν είναι προδότης και εγώ θα προσπαθήσω να παρουσιάσω στις ΗΠΑ και όπου εργάζομαι το πραγματικό πρόσωπο της Τουρκίας. Μα αυτό πραγματικά, είναι αυτό που δεν θέλουν οι Τούρκοι. Το πραγματικό πρόσωπο, γιατί εδώ λέει πολύ σημαντικά πράγματα σε ένα άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο National Interest με αφορμή την επίσκεψη του Τσαβούσογλου. Όπως επισημαίνει λοιπόν ο Σινάν Τσιντί, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Τσαβούσογλου αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον στα μέσα Ιανουαρίου, 17-18 θα είναι εκεί, με σκοπό να εξασφαλίσει την υλοποίηση των πολυπόθετων στόχων της Άγκυρας. Ωστόσο, η μπάλα για τους Τούρκους θα πρέπει να παραμένει χαμηλά, καθώς η Ουάσιγκτον και η κυβέρνηση Biden είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές ως προς το τι ζητά ο Ερντογάν. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Τσαβούσογλου καταλήξει σε κάποια συμφωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, η Τουρκία θα πρέπει να ευθυγραμμίσει την εξωτερική της πολιτική με τους δυτικούς συμμάχους της. Επίσης, αναφέρεται, εδώ πήρε τις απόψεις του Αμερικανικού κράτους και της Αμερικανικής κυβέρνησης και της λέει ότι η Τουρκία συνεργάζεται με ξένους, με τρομοκράτες όπως είπαμε, και ότι για να δείξει καλό πρόσωπο τις πρώτες μέρες του 2023 Αμερική και Τουρκία επέβαλαν κυρώσεις σε διάφορες οντότητες του Ισλαμικού κράτους που δρούν στην Τουρκία. Δηλαδή τόσα χρόνια η Τουρκία τους έχει εκεί, τις επέβαλαν οικονομικές κυρώσεις υποτίθεται. Επίσης πιστεύει ότι η Άγκυρα πιστεύει ότι έχει αποδείξει πως είναι αξιόπιστο σύμμαχος της Δύσης και γι' αυτό θα πρέπει να επιβραβευτεί από τους συμμάχους της. Αξιόπιστο σύμμαχος της Δύσης η Άγκυρα. Συγκεκριμένα ο Τσαβούσογλου είναι πιθανό να εκλιπαρίσει τους ομολόγους του στο State Department ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα από την κυβέρνηση Biden για να αποκτήσει η Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-16. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Σας έχω μετά μια έκπληξη για το θέμα. Δεν είναι μόνο ο Συρίγος. Σας έχω έκπληξη για το θέμα. Ο Τούρκος υπέξινε
επίσης πιθανό να προσπαθήσει να πείσει την Ουάσιγκτον να ανταποκριθεί θετικά στη νέα πολιτική επιδίωξη της Άγκυρας να αποκαταστήσει σχέσεις με το καθεστώς Άσαντ, κάτι το οποίο οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει σε δημόσια την αντίθεσή τους. Εκεί ο Τσαβούσογλου θα προσπαθήσει να τους πει δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δηλαδή θα τους περάσει για Αμερικανάκια, όπως λέγανε παλιά εδώ κάποιοι έξυπνοι στην Ελλάδα. Τα αιτήματα της Τουρκίας είναι πιθανό να μείνουν ανεκπλήρωτα και δικαίως, λέει ο τουρκικής καταγωγής αναλυτής. Ναι, η Δύση θα πρέπει να χαιρετήσει τις πρόσφατες κινήσεις της Άγκυρας να βάλει στο στόχαστρο τον ISIS εντός της Τουρκίας. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον πρέπει να απαιτήσει πολύ περισσότερα από την Άγκυρα σε αυτό το διάστημα. Η Τουρκία, προσέξτε, συνεχίζει να υποστηρίζει ριζοσπαστικές οντότητες στη Συρία, κυρίως την HTS, και συνεχίζει να απειλεί με μια νέα χερσαία εισβολή που στοχεύει τους Κούρδους της Συρίας που συνδέονται με τις μονάδες προστασίας του λαού, το YPG. Μια ομάδα που η Άγκυρα χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση και την οποία υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους για εξάλληψη του ISIS. Ομοίως η Άγκυρα συνεχίζει να προσφέρει καταφύγιο στη Χαμάς εντός της Τουρκίας, παρέχοντάς της χώρους γραφείων, διαβατήρια στους ηγέτες της και πρόσβαση στον ίδιο τον Ερντογάν. Τουλάχιστον ο Μπλίνκεν θα πρέπει να παρακαλέσει τον Τούρκο ομόλογό του να χαρακτηρίζει τη Χαμάς ως τρομοκρατική οντότητα και την Τουρκία να τερματίσει τη σχέση μαζί της. Για να μπορέσει να βγει η Τουρκία, προσέξτε, αυτός είναι ο μόνος τρόπος που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την αφαίρεση της Τουρκίας από την γκρίζα λίστα, μια παγκόσμια λίστα παρακολούθησης των κρατών που εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοια γκρίζα λίστα. Τώρα το μαθαίνουμε. Επίσης, οι ΗΠΑ θα ζητήσουν από την Τουρκία άμεσα να λυθεί το θέμα με το ΝΑΤΟ και την Σουηδία και την Φινλανδία. Αυτός πρέπει να είναι ο τρόπος προσέγγισης της Τουρκίας, των ΗΠΑ προς την Τουρκία. Δηλαδή, επειδή εκφράζει και τους φορείς τους οποίους εργάζεται, λέει έτσι πρέπει να φερθεί την Τουρκία. Για προσέξτε. Να μην ενδώσει σε παράλογες απαιτήσεις που έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν τις εσωτερικές πολιτικές ανάγκες του Ερντογάν. Να μην ενδώσει η Ουάσιγκτον. Η υιοθέτηση μιας υποτιθέμενης σκληρής στάσης για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ είναι ένα βραχυπρόθεσμο μέτρο που δείχνει στους Τούρκους ψηφοφόρους ότι ο Ερντογάν θεωρεί τη σκανδιναβική χώρα υπεύθυνη για υποτιθέμενη στήριξη. Αυτός είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο η Τουρκία απειλεί να εισβάλλει στη Συρία. Η Ουάσιγκτον θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή κάθε πολιτική σκηνή στην Τουρκία επικεντρώνεται στην επανεκλογή του Ερντογάν. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Μπλίνκεν θα πρέπει να είναι πολύ ειλικρινής προς τον Τσαβούσογλου. Εάν η Ουάσιγκτον πρόκειται να εισακούσει τις απαιτήσεις της Τουρκίας, εναπόκειται στην Άγκυρα να ενεργήσει ως σύμμαχος. Προσέξτε τώρα, εδώ είναι το ζουμί. 7 πράγματα πρέπει, είναι όπως λέγαμε, δουλειά για το σπίτι. 7 πράγματα πρέπει να κάνει η Τουρκία. Προσέξτε. Αυτό σημαίνει άνευ όρων τουρκικές διαβεβαιώσεις ότι πρέπει η Τουρκία να κάνει τα εξής. Να διαβεβαιώσει χωρίς όρους. Πρώτον, δεν θα εισβάλλει στη Συρία. Δεύτερον, Σουηδία και Φιλανδία θα ενταχθούν άμεσα στο ΝΑΤΟ. Τρίτον, ο Ερντογάν να χαρακτηρίσει τη Χαμάς τρομοκρατική οντότητα και να εκδιώξει τα μέλη της από την Τουρκία. Τέταρτον, η Τουρκία να παράσχει εγγυήσεις ότι θα διεξαχθούν ελεύθερες και δίκαιες προεδρικές εκλογές με υποψηφίους της αντιπολίτευσης όπως ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Πέμπτον, να απελευθερωθεί ο Οσμάν Καβάλα. Έκτον, να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου και το κυριότερο, η Άγκυρα να αποδείξει απερίφραστα ότι είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ απομακρύνοντας το ρωσικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας S-400 από την τουρκική επικράτεια. Αυτά λοιπόν, αυτές οι 7 απαιτήσεις των ΗΠΑ πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι διαβεβαιώσεις που θα δώσει η Τουρκία και χωρίς όρους για αυτά τα 7. Κρατήστε τα. Μόλις τον περασμένο μήνα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στον Σιτκί Αγιάν, προσέξτε, έμπιστο του Ερντογάν για πώληση πετρελαίου, ιρανικού πετρελαίου αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στην Κίνα και τη Ρωσία, τα έσοδα από τις πωλήσεις προσδιορίστηκε ότι είχαν γεμίσει τα ταμεία
της Ιρανικής Ισλαμικής Επανάστασης των Φρουρών, των Φρουρών της Επανάστασης. Αυτό μας λέει ότι οι αρχές των ΗΠΑ γνωρίζουν τι είναι ικανή και πρόθυμη να κάνει η Άγκυρα προκειμένου να παραβιάσει το αμερικανικό και το διεθνές δίκαιο. Η συνάντηση των αρχηγών της εξωτερικής πολιτικής ΗΠΑ και Τουρκίας είναι μια ευκαιρία για τις ΗΠΑ να πούν στην Τουρκία το περίφημο «φτάνει ως εδώ». Σημαντικό, επαναλαμβάνω, να δημοσιεύεται ένα τέτοιο άρθρο στο National Interest από έναν αναλυτή τουρκικής καταγωγής, ο οποίος μάλιστα εργάζεται και σε αυτούς τους θεσμικούς φορείς της ΗΠΑ που τους ανέφερα. Κρατήστε τις 7 παρατηρήσεις. Δεν ήταν πάντως του Σιτκί Τσιντή, του τις έδωσαν να τις πει. Έδωσαν το μήνυμα δηλαδή. Α, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Φτάνουμε και στο τέλος. Εντάξει, εγώ το είδα, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχουν συμβούλους αυτοί οι άνθρωποι. Εκτός και αν συμβαίνει κάτι άλλο. Λοιπόν, ο κύριος Κασουλίδης επισκέφθηκε τη Γερμανία. Και είναι αλήθεια ότι η κυρία Μπέρμποκ ήταν ξεκάθαρη. Συνήθως η Γερμανία είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Ήταν ξεκάθαρη η Μπέρμποκ. Είπε, δεν θα δεχθούμε λύση δύο κρατών. Βγάλτε την από το τραπέζι. Απέναντι στην Τουρκία, ούτε και άλλα τετελεσμένα. Και έδωσε μια συνέντευξη λοιπόν στον Deutsche Welle ο κύριος Κασουλίδης, όντας στο Βερολίνο. Και ακούστε τι λέει. Θα κάνουμε όσες παραχωρήσεις χρειαστεί για την επανένωση της Κύπρου, με την προϋπόθεση ότι οι παραχωρήσεις αυτές δεν βλάπτουν πρώτα απ' όλα την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Κύπρου. Και δεύτερον, δεν παραβιάζουν τα ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα. Συγγνώμη, η Κύπρος έχει δεχτεί εισβολή, κατοχή, 200.000 πρόσφυγες, έχουν εγκατασταθεί δεκάδες χιλιάδες έπικοι στα κατεχόμενα, έχουν λαιλατίσει τις περιουσίες των Ελλήνων, ενώ η ελεύθερη πλευρά της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις περιουσίες των Τουρκοκυπρίων, τις έχει υπό την προστασία της, δεν έχει επιτρέψει να λαιλατηθεί η περιουσία έστω και ενός Τουρκοκυπρίου, δεν έχουν κτιστεί, τις παραχωρούν υπό προϋποθέσεις είτε στους πρόσφυγες είτε σε άλλους, υπό προϋποθέσεις ότι δεν θα αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά της περιουσίας των Τουρκοκυπρίων. Απ' την άλλη πλευρά η Τουρκία απειλεί να κάνει αεροπορική βάση, την έκανε ήδη, ναυτική βάση, ναύσταθμο στα κατεχόμενα, απειλεί να εισβάλλει για τρίτη φορά στην Αμόχωστο. Απειλεί ολόκληρη την Κυπριακή Δημοκρατία και έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας να πει θα κάνουμε παραχωρήσεις. Συγγνώμη, τι μήνυμα δίνουμε, τι παραχωρήσεις να κάνει. Παραχωρήσεις πρέπει να κάνει αυτός ο οποίος έχει εισβάλλει και κατέχει το νησί. Δεν θα κάνει παραχωρήσεις αυτός ο οποίος έχει υποστεί την τουρκική βαρβαρότητα. Δηλαδή, τι μηνύματα δίνουμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι σας σωθεί σε αυτό να είστε τόσο ιτοπαθείς και αυτές τις απαράδεκτες θέσεις να εκφράζετε σε διεθνές μέσο όπως είναι η Deutsche Welle. Σύμφωνα με τον κύριο Κατσουλίδη, η Κύπρος παρακολουθεί φυσικά στενά τόσο τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της Τουρκίας εν μέσω προεκλογικής χρονιάς, όσο και τις τουρκικές απειλές εναντίον της Ελλάδας. Και είπε, φυσικά ανησυχούμε πολύ, γιατί αν συμβεί κάτι στο Αιγαίο, θα συμβεί και στην Κύπρο. Σημειώνει ο Κασουλίδης, ελπίζοντας όπως λέει ότι όλα αυτά αποτελούν μέρος της τουρκικής προεκλογικής ρητορικής ελλείψη προτάσεων της τουρκικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων της Τουρκίας και του πληθωρισμού. Αίσθηση όμως προκαλούν και όσα λέει στη συνέντευξή του για το ρόλο της Γερμανίας, αυτό έχει σημασία, ως ενδιάμεσο συνομιλητή μεταξύ Λευκωσίας και Άγκυρας. Η Γερμανία είναι σε θέση να συνομιλήσει με την Τουρκία σε φιλική βάση και σε μια βάση Δούνε και Λαβίν. Να πάρει δηλαδή η Τουρκία. Ακούστε μηνύματα. Παραχωρήσεις να τις δώσουμε και τις Τουρκίες. Πιστεύω λοιπόν ότι η Τουρκία, ότι η Γερμανία το έχει αποδείξει αυτό. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά το 2022 η Τουρκία δεν εισήλθε στην Κυπριακή ΑΟΣ για να ασκήσει πίεση. Ούτε έχει προχωρήσει σταυαρόσχια σε νέες ενέργειες, παρόλο που και οι δύο πλευρές,
τουρκική και τουρκοκυπριακή, έχουν δηλώσει ότι θα το πράξουν. Το ότι δεν έγιναν όλα αυτά μέσα στο 2022, νομίζω ότι οφείλεται εν μέρει στη Γερμανία. Σημαντική διαπίστωση, και αν όντως η Γερμανία έπαιξε ένα τέτοιο ρόλο, καταρχάς είναι θετικό. Ποιος και αν κρύβεται τίποτα άλλο από πίσω. Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κασουλίδης είπε όπως η Γερμανία έκανε την αλλαγή της πολιτικής, έτσι και εμείς κάναμε αλλαγή πολιτικής, γιατί ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε απέναντι στη Ρωσία, διότι η Ρωσία έκανε ό,τι ακριβώς έκανε η Τουρκία σε εμάς. Άρα ήμασταν υποχρεωμένοι και να το καταδικάσουμε και να αλλάξουμε πολιτική. Κάνει μια αναφορά σε αυτό. Να πάμε τώρα και στο επόμενο θέμα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά να δούμε και μια άλλη πτυχή της τουρκικής απειλής. Ξέρετε, οι Τούρκοι εμφανίστηκαν στην περιοχή τον 9ο-10ο αιώνα. Πρώτα μπήκαν στο σημερινό Ιράκ, στη συνέχεια μπήκαν στη σημερινή Συρία, επιχείρησαν να εισβάλλουν στην Ανατολία, απέτυχαν και τελικά το πέτυχαν το 1071 με τη μάχη του Μαντζικέρτ. Έκτοτε, ξέρετε, δεν έχω καμία διάθεση να μειώσω τα πολιτισμικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του τουρκικού έθνους. Καμία απολύτως. Είπαμε ότι σεβόμαστε όλους τους λαούς και όλα τα έθνη, την ιστορία και τον πολιτισμό τους. Όμως είναι γνωστό ότι οι Τουρκομάνοι όταν ήρθαν στην περιοχή ήταν νομαδικά φύλα. Δηλαδή δεν είχαν γραφή, δεν είχαν ανάγνωση και δεν είχαν εμπειρία στο εμπόριο και στην δημιουργία πόλεων, στην παραγωγή πλούτου. Δεν είχαν αυτή την εμπειρία. Είχαν μόνο τα κοπάδια τους, τα άλογά τους και ξεκίνησαν από τις τέπες της Κεντρικής Ασίας, έφτασαν στην περιοχή και βρήκαν πόλεις και οργανωμένες κοινωνίες με τεράστιο πλούτο, πρωτόγνωρο για αυτούς. Και έτσι σταδιακά, έχοντας ως μοναδικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους λαούς που συνάντησαν, μοναδικό πλεονέκτημα την πολεμική υπεροχή, διότι ήταν όντως πολεμιστές σκληροτράχυλοι, τι άρχισαν να κάνουν. Από τον 10ο αιώνα μέχρι τον 10ο, τέλη του 17ου αιώνα, άρχισαν να περικυκλώνουν πόλεις και περιοχές, να πολιορκούν, και υπήρχε μία παράδοση, άγραφος νόμος, το λεγόμενο γκανιμέτ. Νομίζω ότι υπάρχει και στον μουσουλμανικό κόσμο, πάντως οι Τούρκοι το εφάρμοσαν, οι Τουρκομάνοι, δηλαδή περικύκλωναν μια πόλη και στη συνέχεια όταν έπεφτε στα χέρια τους είχαν δικαίωμα όλοι όσοι συμμετείχαν, αξιωματικοί και στρατιώτες, στην πολιορκία επί τριήμερο να λαφυραγωγούν, δηλαδή να παίρνουν τον πλούτο που έβρισκαν μπροστά τους. Και μετά από τρεις μέρες, ό,τι είχαν στα χέρια τους, τους ανήκε. Αυτή λοιπόν η διαδικασία ήταν μία μέθοδος απόκτησης πλούτου, αλλά όχι μέσα από διαδικασία παραγωγής πλούτου, αλλά λαφυραγώγησης του πλούτου που είχαν δημιουργήσει άλλοι. Και έτσι ξεκίνησε, υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο του αείμνηστου του κυρίου Βριώνη που αναφέρεται σε αυτό ακριβώς το θέμα, από τον 10ο μέχρι τον 14ο αιώνα νομίζω στην Ανατολία, αλλά αυτό δεν περιορίζεται εκεί, διότι αυτό το γεγονός ότι οι Τούρκοι είχαν στρατιωτική υπεροχή έναντι των άλλων λαών και οι οποίοι όμως οι άλλοι λαοί είχαν πολιτισμό και πλούτο. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό που αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη της επέκτασης καταρχάς των Σελτζούκων, Τούρκων και στη συνέχεια των Οθωμανών. Να δείτε, ιδιαίτερα η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει τέσσερις βασικές ιστορικές περίοδους. Τέσσερις, προσέξτε. Η πρώτη είναι από το 1300 μέχρι το 1683, που είναι η περίοδος της επέκτασης. Τι σημαίνει επέκταση όμως? Ξέρετε, δεν είχαν έννοια τότε να αυξήσουν την επικράτειά τους. Όχι, δεν υπήρχε αυτή η έννοια. Υπήρχε η αναζήτηση του πλούτου των άλλων,
που μέσα από τις διαδικασίες που σας προανέφερα, με την επέκταση, νέος πλούτος έπεφτε στα χέρια τους και συσσωρεύονταν αυτός ο πλούτος, είτε στην υψηλή πύλη στο Σουλτάνο, είτε στους αξιωματούχους, στους κατατόπους πασάδες. Κατατόπους πασάδες. Και εκτός από αυτό, άφησαν και την διαδικασία παραγωγής πλούτου στους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς, από τους οποίους έπαιρναν αυξημένη φορολογία. Και αυτό σταδιακά, όταν σταμάτησε η επέκταση και σταμάτησε η διαδικασία να συγκεντρώνουν τον πλούτο των άλλων, διότι σταμάτησαν πλέον. Πότε σταμάτησε αυτό? Σταμάτησε το 1683, δηλαδή λίγο πριν την τελευταία πολιορκία της Βιέννης. Όταν σταμάτησε λοιπόν η επέκταση, σταμάτησε να έρχονται και τα πλούτη, είτε στο σαράι του Σουλτάνου, είτε και στα σαράγια των πασάδων, των Οθωμανών στρατηγών. Αυτό λοιπόν ήταν και η κύρια αιτία, από εκεί και μετά, από τη στιγμή που σταμάτησε η επέκταση και σταμάτησε να παίρνουν καινούριο πλούτο, άρχισε, αυτό αποτέλεσε και το βασικό πρόβλημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διότι άρχισε η έλλειψη πόρων, άρχισε να δημιουργεί παρακμιακά φαινόμενα. Γι' αυτό από το 1683 μέχρι το 1827 η περίοδος ονομάζεται η περίοδος της στασιμότητας και των μεταρρυθμίσεων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσο η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν επεκτηνόταν, έχασε το δυναμισμό της, και όσο αυτή η στασιμότητα δημιουργούσε προβλήματα, σοβαρά προβλήματα, και στην διοίκηση αλλά και στην έλλειψη πόρων, αυτές οι αδυναμίες έδωσαν τη δυνατότητα στις μεγάλες δυνάμεις της εποχής να αρχίζουν να πιέζουν την Τουρκία για μεταρρυθμίσεις. Αυτή λοιπόν η περίοδος, από το 1683 μέχρι το 1827, όταν δηλαδή ήταν στα σπάργανα το ελληνικό κράτος, γι' αυτό μισούν την Ελλάδα. Επειδή η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που απέσπασε εδάφη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από εκεί άρχισε να ξυλώνεται το πουλόβερ. Από εκεί και μετά λοιπόν αρχίζει η τρίτη περίοδος, η οποία είναι η περίοδος της οπισθοχώρησης, δηλαδή της απώλειας εδαφών και του εξυγχρονισμού κατόπιν πιέσεως των δυτικών. Είχαμε τα δύο βασικά φυρμάνια, των Ρόδων και το Χάτι Χουμαγιούν, και το Χάτι Σερίφ και το Χάτι Χουμαγιούν, τα δύο φυρμάνια για τον εξυγχρονισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όμως και εκεί το βασικό πρόβλημα ήταν αυτό, ότι ο οικονομικός μαρασμός αύξησε τη δυνατότητα στους δυτικούς να ασκούν επιρροή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά σταδιακά άρχισε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, επειδή είχε ξεκινήσει η βιομηχανική επανάσταση και να μπαίνουν νέα οπλικά συστήματα και νέες τακτικές στους στρατούς των μεγάλων δυνάμεων, ελλείψη πόρων, η Οθωμανική Αυτοκρατορία έμεινε πίσω. Και αυτό διήρκησε από το 1828 μέχρι το 1908. Και από το 1908 μέχρι το 1922 είναι η τέταρτη περίοδος, που είναι η περίοδος της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί διαλύθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία? Γιατί έχασε το πλεονέκτημά της. Δύο ήταν. Ένα ήταν η στρατιωτική υπεροχή έναντι των άλλων, το έχασε, είπαμε για ποιο λόγο, και το δεύτερο πλεονέκτημα ήταν ότι δεν παρήγαγε η ίδια πλούτο, έπαιρνε τον πλούτο των άλλων. Όταν λοιπόν έχασε αυτά τα δύο πλεονεκτήματα, διαλύθηκε. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Ξέρετε, ο Ερντογάν στυλιτεύει τους Κεμαλικούς, διότι στην ουσία είχαν σβήσει την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Ερντογάν γιατί άρχισε να βάζει ονόματα σουλτάνων στις γέφυρες, να πληρώνει στα κανάλια να κάνουν σύριαλ για τον κανονή σουλτάν, τον νομοθέτη και όλα αυτά? Γιατί ήθελε να ξαναμπολιάσει την τουρκική κοινωνία με τον νέο Οθωμανισμό. Και σε τι συμπεράσματα
είχε καταλήξει μελετώντας την ιστορία αυτός και γύρω του, ότι αυτά τα δύο πλεονεκτήματα που έχασε η Τουρκία, δηλαδή έχασε το πλεονέκτημα της πολεμικής υπεροχής και το πλεονέκτημα του πλούτου, αυτά τα δύο θα τα αναστρέψει. Δηλαδή θα αναπτύξει την οικονομία της Τουρκίας, παραγωγική, βιομηχανική, και θα αποκτήσει η Τουρκία δικιά της αμυντική βιομηχανία, να μην έχει εξάρτηση από τους ξένους, ούτως ώστε να μπορέσει να ξαναπιάσει το νήμα από εκεί που το άφησε η διαλυμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γι' αυτό είναι και με τον Αβδούλ Χαμίτ και τα λοιπά. Άρα αυτό ακριβώς είναι και η απειλή. Δεν το έχει αντιληφθεί. Δεν λέω ότι εμείς τα ξέρουμε όλα, αλλά δεν το έχουν αντιληφθεί ούτε η Δυτική ούτε η Ελλάδα. Ότι στην ουσία αυτά που λένε για το ΝΑΤΟ να την κρατήσουμε στη Δύση, αυτά πραγματικά είναι κενά περιεχομένου. Όλα αυτά. Όλα αυτά είναι κενά περιεχομένου. Η Τουρκία αποκτά, γίνεται μια αυτεξούσια χώρα με βάση την οτροπία που σας είπα, τις διαπιστώσεις που σας είπα, γίνεται μια αυτεξούσια χώρα με τη δική της οικονομία, τα όποια προβλήματα, μια ισχυρή αστική τάξη που είναι πιστή στο κράτος, στο τουρκικό κράτος, και αποκτά δική της αμυντική βιομηχανία για να μην μπορούν να την ασκήσουν πίεση και επιρροή οι ξένοι. Άρα αυτό το επιχείρημα να τις δώσουμε F-16 για να μέσω των F-16 να μην πάει στη Ρωσία, αυτά πραγματικά δεν πρέπει να τα λέμε ούτε σε μικρά παιδιά. Κλείνοντας, να πω, ο Γάμα Δέλτα έστειλε ένα σχόλιο και λέει για αυτό το θέμα: «Κύριε Καλεντερίδη, επειδή νομίζω ότι διαβάζετε τα σχόλια των θεατών σας, κοιτάξτε αυτή την προβοκατόρικη ερώτηση μιας δημοσιογράφης Καθημερινής, τον κύριο Ζεμενίδη, όταν δεν κατάφερε να τον τζακώσει σε προηγούμενη ερώτησή της, ότι τάχα είναι καλό η Τουρκία να έχει αμερικάνικα όπλα, όπως είπε και ο Συρίγος. Τα ίδια είπε και η δημοσιογράφος Καθημερινής. Εσείς τι συμπέρασμα τα βγάζετε από αυτό?» Προσέξτε τι του λέει. «Τι ακριβώς προτείνετε, κύριε Ζεμενίδη? Είναι η επίσημη θέση της ΧΑΛΚ. ΧΑΛΚ είναι η οργάνωση της οποίας επικεφαλής είναι ο κύριος Ζεμενίδης, του αείμνης του Νίκου Μούγιαρη, αυτός την ίδρυσε και τη χρηματοδότησε. Τι ακριβώς προτείνετε, κύριε Ζεμενίδη? Είναι επίσημη θέση του ΧΑΛΚ οι ΗΠΑ να εγκαταλείψουν την Τουρκία στα χέρια της Ρωσίας? Τώρα όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να δώσουν την Τουρκία στα χέρια της Ρωσίας, αλλά σίγουρα είναι υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Αλλά αυτή τον ρωτά αν είναι η θέση του ελληνοαμερικανικού λόμπι. Δηλαδή, αν το λόμπι είναι στην ουσία εναντίον των αμερικανικών συμφερόντων. Ό,τι λένε οι Τούρκοι δηλαδή. Εδώ λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Λέει η δημοσιογράφος, προτείνεται, λέει, οι ΗΠΑ να εγκαταλείψουν την Τουρκία στα χέρια της Ρωσίας. Δηλαδή, από πού πήρε το θέμα και πού κατέληξε? Εγώ σας καλώ να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Γιατί αυτή η συμπεριφορά απέναντι στους Έλληνες των ΗΠΑ, που έχουν ξοδέψει εκατομμύρια από τις τσέπες τους, ξέρω ότι ο Μούγιαρης έδωσε εκατομμύρια, έχει πεθάνει φυσικά, αλλά και άλλοι βάζουν από τις τσέπες τους, καταναλώνουν τεράστια κεφάλαια, το χρόνο, την αξιοπιστία τους, και έρχεται η ίδια η Ελλάδα, είτε με τη δήλωση του κυρίου Συρίγου, είτε με την κυρία δημοσιογράφο, στην ουσία να ακυρώσει τον αγώνα της ομογένειας. Πώς η ομογένεια από το δίκαιο στο εξής θα ξαναβάλει πλάτη στα ελληνικά θέματα? Και είναι αυτός ο ρόλος του κράτους, να ακυρώνει την ομογένεια? Ο ρόλος του κράτους είναι να ενώνει όλο τον ελληνισμό και να παίρνει δύναμη από τον ελληνισμό, όχι να τον αποδυναμώνει. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Αργήσαμε λίγο. Μέχρι αύριο, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.